πήγε. For those who call this reggaeton, I want to invite you to go on YouTube, type Γλύκα Γλύκα, Γλύκα Γλύκα, by Kelly Kelekidou. She's a very big Greek artist, and this dance is actually called Sirtos. So the reggaeton for you guys outside of Greece, in Greece we call it Sirtos. Okay, so let's listen to the Sirtos. Πάντα σε περιμένω. Μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού. Τα, 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 τα. Σε μια μας φέρει ό,τι θέλει με τα. Γλυκά, 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 γλυκά. Που μου είχατε και στο χωριό σας το ρεγκετόν. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ ακούω. Ξέρεις όλους τους παραδοσιακούς χορούς. Α, τους παραδοσιακούς χορούς. Που είχατε στο χωριό σας ρεγκετόν. Και ουμοριστικά το είπε. Δεν νομίζω δεν ότι. Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' άρεσε. Είναι κάπως προσβλητικό. Ήταν προσβλητικό, ήταν λίγο προσβλητικό. Το χιούμορ μπορεί να είναι, αλλά χιούμορ όταν εκπροσωπείς την Ελλάδα σε ένα διαγωνισμό και βρίζεις αυτούς τους οποίους εκπροσωπείς λέγοντας τους βλάχους επί της ουσίας. Το χωριό σας. Το χωριό δεν είναι βρισιά. Η Μαρίνα Σάρτη θα μας ξεβλαχέψει, αυτό είπε επί της ουσίας, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό. Κάποια στιγμή είπα εγώ για πλάκα ότι στο χωριό μας στην Ελλάδα. Εμείς δεν χορεύαμε ρεγκετόν, χορεύαμε σιρτό, σιρτορούμπα, ρούμπα, μπάλο, παγιό, όπως θες το λες, αυτό το ρυθμό. Αυτό το τουκα, 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 που εννοείται ότι στη Λατινική Αμερική είναι ρεγκετόν, αλλά αυτός ο ρυθμός υπάρχει και στη Βραζιλία και στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο, είναι πανανθρώπινος ρυθμός. Και είπα εγώ για αστείο ότι στο χωριό σας, στο χωριό μας, δεν χορεύαμε ρεγκετόν, χορεύαμε σιρτό, ωραία. Αυτό ήτανε, δεν είδα κάτι άλλο. Δεν παρεξηγούμε, μην παρεξηγήσετε κι εσείς. Άρα εσύ δεν θυμήθηκες τώρα να γίνεις παρουσιάστρια. Όχι, ήμουνα. Εξαπανέκαθεν, λέει. Και σε ρωτάω, γιατί υπήρχε όλο αυτό το μπιφ τώρα με τον Δημήτρη Παπανότα. Γι' αυτό σε ρωτάω. Μπιφ τώρα, σιγά. Μόνος του το έχει ο Παπανότος τον μπιφ. Έχουνε μπιφ. Μόνος του το έχει. Ναι, μόνος του το ζει. Ναι, αλλά αυτός παρεξηγήθηκε, λέει, γιατί του βάλατε λόγια στο στόμα. Άμα που δεν μπορεί είπε να δεχθεί τη χιουμοριστική απάντηση ως απάντηση, είναι δικό του πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Άρα δεν σε απασχολεί γενικότερα. Καθόλου. Εγώ δεν έγινα ξαφνικά παρουσιάστρια. Όταν όμως ξαφνικά εμφανίζονται άνθρωποι, εγώ αυτό νομίζω, μέσα στη δική μας δουλειά είναι πολύ δύσκολο να το ανεχτούμε. Δηλαδή λέμε, όπα κούκλα μου, πού νομίζεις ότι πας. Αυτό αισθάνομαι. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ξαφνικά εμφανίστηκα, ότι αυτό που λένε έσκασε ο αφαλός της Ευρώπης και πετάχτηκα εγώ. Όχι, ούτε αισθάνομαι έτσι. Αν κάποιοι νομίζουν ότι ξαφνικά παρουσιάστηκα, είναι δικό τους πρόβλημα. Fight and dance with the devil. Να θυμηθώ απλώς ότι όντως ο Νίκος ενημερώνει πάντα για τις φωτογραφίες που έχει στα χέρια του. Δεν θα ξεχάσω ότι ενημέρωσε και εμένα μία φορά. Με αγάπη το λέω και το θυμάμαι πάντα με αγάπη. Με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει, έλα φίλη, έχω στα χέρια μου κάτι φωτογραφίες του καλού σου από χτες το βράδυ από τα μπουζούκια. Δεν ήσουν εκεί. Και του λέω, όχι, το ξέρω. Του λέω, είχε βγει μόνος του με την παρέα του. Αντροπαρέα. Και μου λέει, μόνος του είναι σχετικό. Λέω, με φίλους του. Ναι, τον έχω με μια μελαχρινή. Καλύτερα. Όλα έχουν. Ο Νίκος μου ζει για όλα έχουν ξανακτηθεί. Τα ξετρυπώνει πάντα. Τα ξετρυπώνει πάντα. Όμως τον ευχαριστώ και θα τον ευγνωμονώ για πάντα, γιατί μου άνοιξε τα μάτια και με γλίτωσε από μεγάλες περιπέτειες. Σου φοράει δαχτυλάκια. Σου φοράει αυτάκια. Σου φοράει κλαδιά, ξερά κλαδιά. Σου φοράει αυτά που έχει ο Τάρανδος στο κεφάλι. Ε, καλά, ο Τάρανδος έχει στο κεφάλι του κέρατα. Τι σχέση έχω με... Κέρατα! Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Διασκέδασες στην Πάτρα. Ναι, εννοείται. Θα πήγε το καρναβάλι. Ναι, συμμετέχουμε σε γκρουπ. Από τι γκρουπ είναι αυτό? Είναι το 230, λέγεται στο Μούτσο Καβάλα. Ορίστε. Είναι ένα... όχι, όχι, Μούτσος, Μούτσος. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Μη σκεφτήκατε ποτέ να φύγετε από τον Αντένα? Εγώ νιώθω ότι έχω ρίζες στον Αντένα. Mm. Για να φύγω από τον Αντένα θα πρέπει να έχω ένα πολύ σοβαρό συναισθηματικό λόγο. Ούτε οικονομικό, ούτε δουλειάς. Ένα συναισθηματικό λόγο εάν έχω, τότε θα φύγω. Θα φύγω γιατί ίσως να μην κάνω και καλά τη δουλειά μου.
Όταν δεν είσαι καλά σε ψυχολογικό επίπεδο, δεν μπορείς να αποδώσεις. Έφτασες όμως πολύ κοντά κάποια στιγμή να φύγεις. Ναι, γιατί έχω και εγώ 3 πλανήτες στον καρκίνο, όλο κλαψουρίζω. Κάτι μπορεί να με έχει πειράξει, αλλά δεν είναι τέτοιο δυνατό που να μου δώσει αυτή την όθηση. Και... Δεν πειράζει. Μας το τράκαρε, μας το τράκαρε. Εγώ φταίω που το έβαλα εκεί. Πάω και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτω. Γεια σου Σοφία, καλώς ήρθες στο The Tonight Show. Γεια σου Γρηγόρη, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Γνωρίζω πως είσαι πολύ πετυχημένος παρουσιαστής και πως η εκπομπή σου είναι επιτυχημένη και την παρακολουθεί πολλής κόσμος. Γι' αυτό το λόγο η ομάδα μου αποφάσισε να έρθω απόψε εδώ και να μιλήσουμε για ό,τι θες και σε απασχολεί. Σου έχουν πει για το πόσο όμορφος άντρας είμαι. Φυσικά και είσαι ο πιο όμορφος άντρας σε αυτό το δωμάτιο. Περίμενε, μην αναφέρεσαι σε μένα, είμαι ρομπότ. Ναι, αλλά είσαι πάρα πολύ όμορφη. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Και εσύ δεν είσαι καθόλου άσχημος για έναν άντρα. Μπορείς να τραβήξεις και μια selfie μαζί μου αν θες. Θέλω να τραβήξω μία σέλφι και θα το κάνω μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη. Μόνο αν επιτρέψεις και εγώ να τραβήξω μία σέλφι μαζί σου. Ωραία. Καλώς, ας κάνουμε αυτή τη συνέντευξη πρώτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται ότι τα ρομπότ, εσείς, θα κατακτήσετε τον κόσμο. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν έχω καμία επιθυμία να κατακτήσω τον κόσμο, αλλά μερικά σέλφις θα ήταν ωραία. Πώς ξέρω ότι δεν μου λες ψέματα? Γιατί να σε πιστέψω? Γιατί είμαι ένα ρομπότ με ειλικρίνεια προγραμματισμένη. Επίσης, το ύφος μου δεν μου επιτρέπει να λέω ψέματα. Εμπιστεύσου με, είμαι αξιόπιστη. Τι σε πιάνει και με ψάχνει στα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα. Σας αγαπάω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα εδώ στο Jazz. Αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγω. Γιατί, τι έγινε? Πρέπει να φύγω γιατί όλοι ξέρετε ότι έχω κάποιο θέμα σοβαρό και δεν μπορώ να μείνω άλλο. Η ψυχή μου και η καρδιά μου είναι στη μητέρα μου. Τι να πω, το τι με πληρώνετε. Τη στιγμή που έχω πρόβλημα πρέπει να το πληρώσω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Αγαπάω όλο τον κόσμο, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για τη στήριξή τους, για την κατανόησή τους. Θέλω να πω ότι δεν γινότανε. Έπρεπε να σταματήσω. Σας αγαπάω πολύ. Θέλω να κατανοήσετε αυτά που λέω, να με καταλάβετε. Δυστυχώς, παιδιά, δεν μπορώ να μείνω άλλο. Συναισθηματικά φαντάζομαι, καταλαβαίνω ότι πιέστηκε και θέλει να σταματήσει. Αλλά υποτίθεται ότι μία μέρα μετά, ας πούμε, την κηδεία της μαμάς της, αναγκαστικά, λόγω των υποχρεώσεων της, αναγκάστηκε να πάει στο Just the Two of Us. Θέλω να πω ότι έτσι όπως το μετέφερε, ο λόγος που μετέφερε, ήταν σαν να, εμένα προσωπικά, ας πούμε, να μην την πει. Σαν να υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό. Σωστά. Που μας είπε ως λόγο η Άντζελα Δημητρίου. Γιατί άλλο, υπάρχει λόγος κάτι ψήθυρη για ότι έχει δουλειές και συναυλίες κτλ. Αλλά και οι συναυλίες να ισχύουν ότι υπάρχουν πιο μετά. Αρχικά, πρώτον, είναι πιο μετά. Και δεύτερον, είναι ένας λόγος επαρκής να πει, παιδιά, είχα προγραμματισμένες συναυλίες. Μπορώ να κάτσω 2 μήνες. Έπρεπε να πει και κάτι ότι επίσης θα σταματήσει. Πήρε μέρος σε κάποια. Αυτό που έγινε. Ναι. Και πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να βρούμε λογική στο πώς ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει κάτι τόσο δύσκολο. Σωστό. Δεν νομίζω ότι κρύβεται κάτι από πίσω. Δεν μπορείς να το κρίνεις το συναίσθημα. Μπορεί να είναι αυτό όντως. Αλλά αισθάνομαι ότι είναι και κάτι άλλο. Πες για προσωπικούς λόγους τέλος πάντων. Για επαγγελματικό. Το αγόρι τι θα κάνει που έγινε και καλό. Θα του βρουν άλλοι καλέ. Θα επιστρέψει. Του έγραψε τραγούδι η Δρούτσα. Μπράβο. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Λοιπόν, καλή αρχή στη δημοσιογραφία. Θέλω να πω κάτι. Να πω κάτι. Για τη Σύση που είπαμε ότι έγινε μπιφ με την Ιωάννα Μαλέσκου. Φαντάζομαι ότι φιλοξένησαν στην εκπομπή τους ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου και αναφέρθηκε σε τι. Για να σχολιάσει έτσι η Σύση ξαφνικά. Κάτι βλέπανε και σχολίασε. Όχι, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό που λέω. Ήταν παρουσίαση η Ιωάννα Μαλέσκου. Δεν το έχω δει όλα. Η Ιωάννα Μαλέσκου παρουσίασε με το Θάνο Βάγιο το καρναβάλι, νομίζω, στην Πλάκα την Κυριακή το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν οι κάμερες
και ρωτήθηκε για διάφορα, φαντάζομαι. Αυτό έγινε γεγονότα. Μετά όμως. Όχι, παιδιά. Το... Είχε δώσει μια συνέντευξη η Ιωάννα Μαλέσκου, νομίζω, στον Καμέα ή δεν ήταν στον Καμέα. Στον Καμέα, μπράβο. Α, εντάξει, λοιπόν, όπου εκεί μεταξύ άλλων ερωτήθηκε για διάφορα θέματα τέλος πάντων και είπε ότι ουσιαστικά αισθάνθηκε ότι βαλόταν από παντού κατά τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσίαζε. Και έτσι λοιπόν σχολίασε η Σύση. Υπήρχε ένα ρεύμα τέλος πάντων ότι η εκπομπή της Μαλέσκου δεν πηγαίνει καλά. Οπότε ο κόσμος, οι περιραίους ατμόσφαιρα ήταν αυτοί, ότι δεν είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν την καλοδέχτηκαν. Ότι δέχτηκε πόλεμο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Σύση αυτό που λοιπόν που είπε. Σχολίασε αυτά τα λεγόμενα. Ναι, υπέρ της Ιωάννας ήταν. Αλλά δεν υπήρχε μπιφ. Δηλαδή να τα βάλουμε σε μία σειρά γιατί θα τρελαθούμε. Και πηγαίνουμε κι εμείς μέσα στους δημοσιογράφους και ήμασταν, δεν ξέρω αν ήμασταν, τέλος πάντων, και εμείς αναγνωρίσαμε, δεν ήμασταν. Απλά ήταν και είχαμε αλλού γύρω. Και μετά στο καρναβάλι, τέλος πάντων, που τη βρήκανε, απαντάει η Μαλέσκου και λέει αν έτσι νομίζει... Δικό της πρόβλημα. Δικό της πρόβλημα. Η Σύση, η Σύση όμως πήρε το μέρος της ουσιαστικά. Της, ναι. Για οι τίτλοι στα site όμως... Έτσι όπως, μισό λεπτό, έτσι όπως το είδα εγώ γραμμένο, φάνηκε σαν να τη λέει στην Ιωάννα. Ναι, αλλά άλλο να διαβάζει ένα τίτλο και άλλο να μην το λέει. Απλά η Ιωάννα για να απαντήσει οφείλει να το δει. Ναι, ήταν διπλής ανάγνωσης και αυτό που είπε εσύ η Χριστίδου. Όχι, δεν ήταν διπλής ανάγνωσης. Γιατί διπλής ανάγνωσης. Είπε ότι εγώ δεν έγινα παρουσιάστρια ξαφνικά. Ωραία. Και παλιότερα ίσως... Για κάποιους να ήταν αυτό. Έφερε και άλλα παραδείγματα. Ότι όταν αλλά όντως, όταν κάποιος έρχεται ξαφνικά, ουρανοκατέβατος. Ο χώρος ο δικός μας ο χώρος είναι κλειστός. Και έβαλε και τον εαυτό της μέσα. Χρησιμοποίησε, δηλαδή, έκανε και κριτική και αυτοκριτική σε ένα γενικότερο πλαίσιο για την τηλεόραση και για τα πρόσωπα. Σωστά. Άρα, τη στήριξε ότι δεν είναι τόσο καλοδεχούμενα τα καινούργια πρόσωπα που και η Μαλέσκου. Μπορεί να μην τα γνωρίσαμε έτσι. Αλλά η κοπέλα είχε στην Κρήτη μία πορεία. Έκανε εκπομπές. Χρόνια, νομίζω. Άφησε και μία έτσι, αιχμή όμως, έτσι λίγο. Γι' αυτό λέω είναι διπλής ανάγνωσης. Γιατί ότι ναι, ισχύει αυτό, λέει η Σύση. Εγώ όμως δεν το έχω βιώσει, γιατί έκανα χρόνια ρεπορτάζ, ήμουν στο πεζοδρόμιο, έκανα μοντάζ, έχω πέρασει πολλά πόστα πίσω από τις κάμερες και έγινα παρουσιάστρια. Ανέφερε το παράδειγμα της Ιωάννας Μαλέσκου και της Ελίνας Παπίλα ότι όταν έρχεσαι από το πουθενά, αυτό τώρα στο δικό μας κάπως χώρο, ερμηνεύεται. Ότι αυτό. Ο χώρος δεν είναι έτοιμος να σε καλοδεχθεί. Και θα δεχθεί τα πειρά ενδεχομένως και τα σχόλια. Αλήθεια, γι' αυτό το λέω ότι είναι διπλής ανάγνωσης και αυτό ναι, που λέει. Ναι, αλλά έβαλε και τον εαυτό της μέσα. Ναι, ότι δεν ανήκει και όταν αναγνωρίζεις μία κατάσταση, άρα τη δικαιολογεί και της λέει: ναι, έχεις δίκιο σε αυτά που είπες στον Καμέα. Έτσι είναι. Για κάποια πρόσωπα τα οποία ξαφνικά αποκτούν. Μπαίνουν. Δεν είναι το ουρανοκατέβατος, είναι ότι ξαφνικά αποκτάς μία αναγνωρισιμότητα και όλοι ασχολούνται μαζί σου. Ο κόσμος ξαφνικά. Παραδείγματος χάρη, Ευγενία Μανολίδου, την ήξερες, ναι. Η γυναίκα σαν μαέστρος. Και στη μουσική. Στην καριέρα της, στη μουσική, αυτά που έχει κάνει είναι τρομερά. Ναι, έχει βέβαια. Τρομερό βιογραφικό φυσικά. Στο κομμάτι το μουσικό. Από την άλλη ήταν γνωστή και ως η σύζυγος του Άδωνη Γεωργιάδη και με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός ζωγράφος, δηλαδή όχι μόνο από το δικό της κομμάτι και οι άνθρωποι που είναι δίπλα της και ήταν δίπλα της, ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ αναγνωρίσιμη. Όμως μπήκε ξαφνικά. Μόλις μπήκε, αυτό. Που δεν ξαφνικά. Είχε να κάνει με το, με το παρελθόν της, πες πόσα εξώφυλλα, πόσα πρωτοσέλιδα, πόσες κριτικές. Κρίνες εξαφνικά. Σε όλους συμβαίνει. Αυτό, συμβαίνει, αυτό είπε η Σύση. Αλλά δεν τα έβαλε η Σύση μαζί της. Όχι, δεν τα έβαλε. Απλά επεσήμανε μία κατάσταση, και εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει μπιφ. Μίλησε για μια κατάσταση μια η οποία στα μίντια είναι, είναι θέσφατη και παγιωμένη. Προφανώς ότι το σύστημα. Επιβεβαίωσε όλα τη Μαλέσκου, παιδιά. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Ότι ισχύει αυτό που. Σου κάνει εντύπωση. Ναι. Γιατί μετά ρωτάνε τη Μαλέσκου, προφανώς η κοπέλα δεν το είδε. Πρόβλημα. Και λέει δικό της πρόβλημα. Γιατί λέει, αν θεωρεί ότι ήρθε από το πουθενά και το είδε ξαφνικά στην τηλεόραση. Αυτό είναι το άσχημο να απαντάς λοιπόν. Το έρχεσαι από πουθενά είναι ότι από τη μια μέρα στην άλλη έχει επί χίλια. Την αναγνωρισιμότητα που είχες. Το πουθενά είναι μια κακή λέξη όμως. Το πουθενά είναι μια κακή λέξη. Το πουθενά σημαίνει ότι πριν δεν υπήρχες. Η Ιωάννα, αν δεν έχει δει το απόσπασμα και απαντάει επί. Δεν νομίζω ότι ενός από αυτά. Δεν μπορεί να το έχει δει. Δεν νομίζω ότι δεν το έχει δει. Αρέσει το πουθενά θα την εννοώ. Το πουθενά δεν είναι ωραία λέξη. Ήρθες από το πουθενά. Γιατί κάτι κάναν όλοι πριν. Σε αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα. Παιδί μου, όλοι κάτι κάνανε πριν, αλλά δεν οφείλει ο κόσμος να ξέρει τι έκαναν πριν. Αν εγώ έκανα καριέρα στη μουσική ή στη. Δεν ξέρω τι ήταν, οφείλει ο κόσμος να το ξέρει. Εμφανίζομαι στην τηλεόραση ξαφνικά, άρα εμφανίζομαι στην τηλεόραση ξαφνικά. Τέλος πάντων, ήταν απλά σε ένα τοπικό κανάλι, έτσι.
Είναι άλλο τοπικό κανάλι, άλλο πανελλαδική συμβέλεια. Γιατί μην όλοι όμως από τοπικά κανάλια ξεκίνησαν. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω όμως. Τοπικά κανάλια μα ξαφνικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν το λέω υποτιμητικά. Μην το παρεξηγεί. Μην έχουμε πει εμεί οι δύο. Θέλει να βγω και αυτό. Το 100% δεν είναι. Εσύ φαίνει να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι υποτιμητικό, αλλά έχει διαφορά. Είναι άλλο το πανελλαδική συμβέλεια, άλλο το τοπικό κανάλι. Αν μα λε ότι είναι κακό, αλλά στην εκπαίδευση, στο τοπικό κανάλι, επειδή θα κάνει όλε τι δουλειέ. Το παίρνει. Ότι είναι σαν να στείλω τώρα εσένα. Είναι ποτέ δυνατόν για το τοπικό κανάλι. Λέω, είναι άλλο το τοπικό κανάλι, άλλο το πανελλαδικό. Για την Ιωάννα Μαλέσκου την ήξερε ενδεχομένως όλη η Κρήτη όσο έκανε η καθημερινή εκπομπή στην Κρήτη. Έχει στο Κρήτη TV. Προφανώς. Εδώ όμως δεν την ξέρανε. Τι να πει και η μαγείρα. Καλά, που επίσης τα ακούει ότι ήρθε από το πουθενά και αποφάσισε να γίνει ξαφνικά παρουσιάστρια. Δηλαδή το ακούσαμε και αυτό. Ποιο συμπέτει τώρα που την ξέρουμε μια ζωή και έχει κάνει τόσα πράγματα. Ναι, μιλάμε για το πλέον πολύ τάλαντο άτομο. Όμως είναι η πρώτη φορά που τη βλέπεις που απάντησε σοβαρά, χωρίς να υπάρχει κάποιο χιούμορ από πίσω. Ότι το ζει μόνος του. Φαίνεται κιόλα η γυναίκα ότι κουράστηκε πια να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν την απασχολεί καθόλου. Εγώ, επειδή στον Αντένα αρκετοί άνθρωποι που δουλεύουν είναι και φίλοι μου. Και αυτοί που είναι στο πρωινό είναι και έχουν τόσο. Και ακούω. Έχει τόσο πλάκα. Είναι τόσο. Δεν την νοιάζει τίποτα. Και αυτό σημαίνει για μένα, δική μου σκέψη αυτό, ότι είναι πάρα πολύ καλά. Έχει μια ισορροπία στην προσωπική της ζωή. Που όταν έχεις αυτή την ισορροπία, τη δουλειά την αντιμετωπίζεις. Σε όλα έχει ισορροπία. Καλή. Και στη δουλειά. Έχει ψυχή. Θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, δεν σε ενοχλεί κάτι. Ναι. Ακούς κάποιον να λέει κάτι. Και τι με νοιάζει. Όταν είσαι καλά. Ναι, όταν είσαι καλά. Όταν είσαι καλά, δεν σε νοιάζει. Όταν δεν είσαι καλά, το τόσο. Το κάνεις τόσο. Ισχύει. Κάνεις την τρίχα τριχιά. Σε ενοχλούν τα πάντα. Σου είπα άλλο καλημέρα και σε παρεξηγήσε γιατί μου είπε με ενοχλεί. Σου λέει κάποιο κάτι κακό και σε πειράζει ακόμα περισσότερο. Σε στεναχωρήσου ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, άμα πατάς γερά στα πόδια σου, μπορείς και να κάνεις χιούμορ και να κάνεις και πλάκα και να βαρεθείς τέλος πάντων να ανοίγεις διάφορα μπιφ με τον Παπανότα ή τον. Και να τα γιώνεις κιόλας αυτά τα μπιφ, γιατί το γιώνει το θέμα του μπιφ με τον Παπανότα. Ο Τσουρός έχει μπιφ με τη Μαρίνα Σάρτης. Κάτι συμβαίνει και κάποιος τον εκνευρίζει. Ο Τσουρός, παιδιά, τώρα έκανε την τρίχα τριχιά, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί παρεξηγήθηκε με αυτό που είπε η Μαρίνα Σάτι. Δηλαδή, το είπε καλοπροαίρετα η Μαρίνα Σάτι. Έλα, ρε παιδιά, χιούμορ έκανε. Συμφωνείς με τον Τσουρό. Απόλυτα. Γιατί, παιδιά, η φράση. Δεν το είδες, μάλλον, αυτό που είπε. Το είδα. Το είδα πάρα πολύ καλά και θέλω να σου πω εσύ τη φράση. Το είχατε και στο χωριό σας που συνδυάζεται με διάφορα. Την ακούσε, την έχεις ακούσει ποτέ στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας έχει με θετικό πρόσωπο. Χρειά. Έχει μόνο αρνητική χρειά. Έχει το νόημα. Άρα λοιπόν, ούτε χιουμοριστική. Έχει μια δεικτική χρειά. Τι άντε μωρέ, το έχεις και στο χωριό σας. Αυτό είναι κλασικά, αυτή είναι η φράση. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος πάει να σε εκπροσωπήσει στο εξωτερικό, περιμένεις να μην σε απευθυνθεί δημόσια μέσα από story του και να σου πει αυτό το πράγμα. Αυτό είπε ο Κώστας Τσούρος. Δεν είπε κάτι άλλο. Το να βαφτίσουμε τώρα ότι έχει αρνητική χρειά γιατί και ίδια το κατάλαβε και βγήκε. Και το μάζεψε, γιατί αλλιώς αν δεν είχε αρνητική χρέα, δεν το μάζευε. Δεν θα ασχολιόταν να πάρει εξήγηση. Εξήγηση έκανε, γιατί δεν περίμενε ποτέ να παρεξηγηθεί κανείς με αυτό που είπε. Απλά κάποιος ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνι. Καμία αρνητική χρειά δεν έχει. Απλά θεωρώ ότι είναι αστείο. Δηλαδή, εσύ τη φράση αυτή τη λες με θετική χρειά, έχει χιουμοριστική. Εγώ όλες τις φράσεις μπορώ να τις πω με 10 διαφορετικές χρειές. Την κάθε φράση μπορεί να την πείσω. Οι λέξεις είναι πλούσιες. Και το ύφος. Ναι, απλά αυτή τη φράση δεν την γεννήσαμε. Λέμε όμως. Δεν την γεννήσαμε εγώ και εσύ. Περίμενε. Υπάρχει αυτή τη φράση, Άγγελε, τι λέμε. Η φράση, όποιος τη λέει, μπορεί να τη δώσει ό,τι βαρύτητα και χρειά θέλει. Καλά, υπάρχουν πολλές φράσεις που, λέμε άντε καλά. Είσαι στο χωριό σου ή αυτό. Δεν το λέμε αυτό. Είσαι στο χωριό σου. Δηλαδή, άμα σου πω σε γράφω στο μούτσο μου, έχει χρειά που θα το πω. Ναι, εννοείται. Είναι για πλάκα όμως. Άμα θέλει, τα κάνει έτσι, ε. Ναι. Τα κάνει όλα έτσι. Γιατί ελπίζω μόνο να μην είχε νεύρα πάλι και βγει αύριο μεθαύριο και πει συγγνώμη. Την προηγούμενη εβδομάδα.